ουσιαστικά είναι χρήστη και αυτού που είναι developers, και υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την προσφορολογία. Τώρα θέλω ένα παράδειγμα, το πρώτο παράδειγμα που θα κάνει στην βιβλιοθήκη. Ουσιαστικά θα υπολογίσουμε την απόσταση 2 στην 1 στο σε ένα χάρτη, είτε είναι σε ελληνικά το οποίο δεν είναι πάνω στη σφαίρα. Στη συνέχεια θα πούμε έτσι με λεπτομέρειες. Εισάγουμε κάτι που την βιβλιοθήκη ουσιαστικά. Ορίζουμε ένα σημείο, το οποίο είναι model σημείο, είναι double αθηνική, δυσδιάστατο και αυτό μας λέει ένα γεωγραφικό σημείο. Αυτά θα τα πούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και ζητάμε να μας υπολογίσει την απόσταση. Τώρα έχουμε δύο σημεία, τα οποία το ένα είναι η Ανθρώπινη και το άλλο είναι το UMBC Pixels, το παράδειγμα του Φόστου. Και έχει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί στην Αθήνα, μόνο από τις φάσεις, πώς μας θέλει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τόσο πολύ. Οπότε θέλουμε μια μεγάλη απόσταση. Αυτή η απόσταση, η πλειοδή μου υπολογίζει ότι είναι 2.000 χιλιόμετρα κόμμα τόσο. Ωραία. Και αυτό είναι το πιο απλό παράδειγμα που θα φτιάξει. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ωραία. Εντάξει, τώρα αυτό είναι έτσι λίγο για πλάκα. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι γίνει επίμενη. Υπάρχει ένα ενδόμιο site. Για αυτού θα ήταν πολύ πιο εύκολο το μαθητικό. Γιατί ουσιαστικά κάνουμε χειρεδράμα σε δράμα με ρίχνια, δηλαδή πολύ στα πόδια. Αλλά τα πράγματα στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Οπότε, αν έχουμε μοντέλο φύξη δεδομένων, τα πράγματα σχετικά εύκολα. Αλλά έχουμε λίγο το αλγορίθμο, αλλά δεν έχουμε πολύ καλή ακρίβεια. Γιατί όπως δηλαδή στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε κάποιο μέρο από εσά θα έχουμε καλή ακρίβεια, αλλά το υπολογίσει είναι απόσταση πιο μεγάλη που στην Ευρώπη. Θα έχει πολύ μεγάλο πάνω. Ωραία. Μετά μπορούμε να προσεγγίσουμε την πηγή σαν σφαίρα. Αυτό κάνει το Google Maps. Η αλγόριθμη είναι λίγο πιο αρχή, γιατί δεν έχει ευκλήρια γεωμετρία, έχει και ο καλύτερη ακρίβεια και μπορεί να προχωρήσει στο κάτω να πει ότι η γη είναι η ψωρή δηλαδή είναι παγωμένη στου πόλει. Τώρα οι αγόρι είναι λίγο πιο μπλεγμένοι, έχει και μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν θα ήταν περίπτωση για το πλήσιο ήταν. Για να θυμίσω να χρησιμοποιεί το Google Maps. Ναι, το Google Maps είναι ανάλογα με την απόσταση. Δηλαδή, μέρο σε μια απόσταση στην Ευρώπη, θα έχει α πούμε αυτά στα 2.000 χιλιόμετρα. Έχουν παράδειγμα να έχει κάποια χιλιόμετρα να χρησιμοποιήσει. Οπότε εξαρτάται από την υπομονή. Στα 2.000 χιλιόμετρα θα έχει τίποτα. Α, οκ. Ένα τσιγάρο. Ναι, και, στην, και μετά είναι ανάλογα με τι απολογίσει. Ναι. Ωραία, και μετά ανάλογα. Δηλαδή η φυσική, α πούμε, όταν κάνουν κάποιε άλλε χρώσει που θα χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιούν ένα πιο καλό μοντέλο φυσική. Οπότε έχει και ύψο, έχει λακκούβε, έχει μακιάβιου κτλ. Προ το παρόν, επειδή έχουμε ετοιμάσει την εφαρμογή μα και είναι σε βάσει, ένα SQL δηλαδή, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το γευστικό δεδομένο. Θα πάμε μέχρι την έλλειψη. Δηλαδή, θα εξετάσουμε τα τρία πρώτα. Και γενικά τα συστήματα μέχρι στιγμή που υπάρχουν, δηλαδή η σωστή δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι η PostGIS, που είναι για την βιβλιοθήκη και την βάση Postgres, φτάνει μέχρι τη σφαίρα. Δηλαδή και το Google Maps κάνει μέχρι τη σφαίρα. Δηλαδή το ελληνικό ήδη είναι ένα βήμα πιο πέρα. Ωραία, αυτή είναι η τύπη που ορίζουν τα συστήματα στην βιβλιοθήκη. Δηλαδή έχει καρτεσιανό, ή έχει σφαιρικό ή έχει γεωγραφικό. Και μπορεί να τα παραμονωρήσει είτε με διπλή είτε με RAM. Okay, δηλαδή είτε έχει μήνε είτε έχει. Δεν ξέρω τι θεωρητικά. Το πείσει. Ωραία, τώρα αυτό τι είναι η γεωδεσική είναι ουσιαστικά σε ένα μικρό χώρο είναι η συντομότερη απόσταση. Δηλαδή στο επίπεδο η συντομότερη απόσταση είναι μία ευθεία. Στη σφαίρα η συντομότερη απόσταση είναι μια καμπύλη κυκλική. Στην έλλειψη δεν είναι τόσο απλό. Στην έλλειψη έχεις οι γεωδεσικές δεν είναι κλειστές. Δηλαδή, μια γεωδεσική στη σφαίρα είναι ένας κύκλος. Στην έλλειψη δεν είναι μια έλλειψη. Είναι λίγο πιο μπλεγμένο. Οπότε αυτό κάνει και πιο δύσκολο τους αλγορίθμους. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Απλά εντάξει, κάτι που είναι κάνει τους χάρτες, σημείωσε το χάρτη να βλέπουμε δύο σημεία που θέλουμε να πάμε τόσοι άντρε στο Λονδίνο.
Η ευθεία δεν είναι στην μόνη απόσταση. Ξέρετε, δηλαδή, άμα πείτε στο αεροπλάνο και δείτε πώς πηγαίνει το αεροπλάνο, θα πάτε μάλλον πριν να στο βουέρκολ. Αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση και αυτή λέγεται λότσινγκ. Χρησιμοποιείται και αυτή σε κάποια συστήματα. Ωραία, τώρα γενικά υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι όταν θέλουμε να κάνουμε navigation, δηλαδή έχουμε το σημείο μας, έχουμε μια κατεύθυνση και έχουμε και μια απόσταση. Δηλαδή θέλω να είμαι εδώ και θέλω να πάω σε αυτή την κατεύθυνση τόσα χιλιόμετρα. Ωραία, αυτό είναι το direct πρόβλημα και φυσικό. Και υπάρχει και το ανάποδο που έχουμε δύο σημεία και θέλω να γνωρίζω την απόσταση. Okay. Στην βιβλιοθήκη λύνουμε αυτά τα δύο συν με βάση αυτά σαν ασκοπυρήνα διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία χρειάζονται για τη βάση. Επίσης, κάθε βάση λύνει πολύγωνα και πράξη των πολύγων. Τα πολύγωνα που έχουν στρίπες μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκα κείμενα. Οπότε, με βάση την απόσταση του σημείου, έχουμε εμπαρδό, έχουμε το μη, έχουμε body blocks, έχουμε απόσταση σημείου με φύγμα τμήμα και πολλά περισσότερα. Και έχουμε και περιλέσεις που θα περάσουν ανάμεσα σε πολύ γρήγορα. Αν τέματε, αν πάνε και όλα αυτά που χρειάζονται σε πολλέ φαμίλες. Ωραία, τώρα είναι αυτό που χρειάζομαι αν έχουμε τα δύο σημεία στο επίπεδο από το γυμνάσιο, μάλλον δημοτικό, ξέρουμε ότι αυτή είναι η απόσταση. Οπότε αυτό είναι για το πρώτο σύστημα που μας δίνει λίγη ακρίβεια. Παίρνουμε λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια με κάποια μαθηματικά ίσως λυκείου. Αυτό είναι στη σφαίρα, η απόσταση. Και όταν θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση στη σφαιρική είναι ένα σύστημα διαφορετικό που πάμε τώρα στο πρωτεύουσα του Πανεπιστημίου. Πώς θα το λύσουμε αυτό, αρκεί στις υλικές εφαρμογές να κάνουμε μια ανάπτυξη με σειρές τέλειων λειτουργία. Δεν παίρνω πραγματικά, απλά θέλω να δείξω πόσο δυσκολεύει ο υπολογισμός όσο πάμε να συζητήσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωραία. Τώρα αυτά είναι επιλεγμένα στη βιβλιοθήκη. Όπως είδαμε πριν, έχουμε τα τρία διαφορετικά συστήματα, καρτεσιανό, σχετικό και γεωγραφικό. Και επίσης έχουμε και κάποιες στρατηγικές, τι ονομάζω στην βιβλιοθήκη, που είναι ουσιαστικά η διαφορετική παραγωγή του σαλόνα με διαφορετικές στρατηγικές. Ανάλογα με το πόσο θέλουμε να υπολογίσουμε, δηλαδή είναι η στρατηγική που υπολογίζει την απόσταση και παραμετροποιούμε έναν αλγόριθμο που μπορεί να υπολογίζει η απόσταση δύο πολυγόνων ή άμα θέλει να δει, ας πούμε, το κοντινότερο σημείο σε ένα σύνολο από σημεία. Δηλαδή, με κάποιο θα δω το κοντινότερο στο όμορφο σκοτάδι. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος που θα παραμετροποιηθεί με ένα πιο low level αλγόριθμο, ο οποίος θα είναι κάποιο από τις φόρμουλες. Και αυτό λέγεται στρατηγική. Ωραία, και αυτό είναι το κομμάτι των μαθηματικών. Ουσιαστικά, πώς υπολογίζουμε τις αποστάσεις. Ωραία, αυτό είναι το παραδείγμα που είναι λίγο πιο ενδιαφέροντο μάλλον. Εδώ είναι το παράδειγμα πώς πάω στο φόρτο μου, στη Λιξέρες. Θέλω να υπολογίζω την απόσταση. Από την Αθήνα είναι αυτό που είπαμε και πριν, μόνο που τώρα έχουμε μια στρατηγική που είναι αυτή η φόρμουλα και τη χρησιμοποιώ για να παραμετροποιήσω τον αλγόριθμο της απόστασης. Εδώ έχω τρεις διαφορετικές επιλογές για στρατηγική που θα μου δώσουν τρία διαφορετικά αποτελέσματα τα οποία είναι τα εξής. Αυτά είναι τα τρία διαφορετικά αποτελέσματα, είναι πιο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα είναι, τόσο λιγότερη ακριβία. Ωραία. Αυτό είναι που θα πάρω από το Google Maps, ότι η απόσταση Ακρόπολης Λέτρου Παναθηναϊκού Μιτσελών είναι 2085 χιλιόμετρα. Αυτό θα το πάρω άμα δώσω στο Google Maps μια διαφορετική ένα διαφορετικό ράδιο στη σφαίρα. Και αυτά είναι τα γεωγραφικά. Οπότε βλέπουμε η διαφορά είναι στο 3 χιλιόμετρα. Και αυτά είναι τρεις διαφορετικές μεθόδους που έχουμε, οι οποίες άμα δείτε σε αυτή την περίπτωση έχουν πολύ λίγη απόψη. Δηλαδή έχουν 4 μέτρα. Η στρατηγική που αναφέρεται ως πιο πρώτο πώς θα αντιμετωπίσουμε τη γη. Αν θα είναι flat. Ναι. Όχι, η στρατηγική είναι το τι άλλο πρόβλημα να παίξουμε. Δηλαδή,
Γιατί το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη γη έχει να κάνει το σύστημα. Το σύστημα έχει γίνει, όχι και θα το εξηγήσω. Ναι. Και μετά διαλέξει ότι είναι αστυνομική συνειδητική. Μπορεί να διαλέξει ότι είναι αστυνομική Αντώνη, την αστυνομική Τόμα ή την αστυνομική Βινσέντη. Αυτά είναι διάφορα ονόματα που αποκτούν κάποιου στα σέρβερ που βγάλανε κάποιε φόρμουλε. Οπότε θα χρησιμοποιήσει αυτή τη φόρμουλα και θα έχει αυτή την ακρίβεια. Αυτό είναι το πιο ακριβέ. Ή θα χρησιμοποιήσει αυτή. Τώρα δεν έχει να κάνει με το πώ κλείνει η σειρά. Αλλά αφού έχω το ότι το Versity είναι πιο ακριβό. Αυτό είναι πιο ακριβό. Αν διαλέξω τα άλλα. Αυτό είναι πιο ακριβό. Αν χάσω με τα σύμπτωτα. Οκ. Αυτό είναι πιο ακριβό. Και είναι ανάλογα με εφαρμογή. Δηλαδή, η εφαρμογή σου μπορεί να χρειάζεται τόσο καλή η ακριβή. Το Vincent είναι πολύ κλασικό που θα βρει να κυκλοφορεί στα GAs. Εμεί δείχνουμε για αυτό το αλγόριθμο, ο οποίο έχει λιγότερη ακρίβεια, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Τώρα δεν δίνω χρόνο σου. Υπάρχουν στο GitHub κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, δουλεύουμε στα γράμματα για υπόλοιπα πράγματα. Okay. Το άλλο παράδειγμα που κάνουμε είναι πάλι αυτό το πιξέλι στο κέντρο, είναι ένα πολύγωνο. Και θέλω να ρωτήσω ότι είναι το ευαλόγιο. Ωραία. Φτιάχνω πάλι την ίδια τελεσσά. Φτιάχνω πάλι το ίδιο πρόγραμμα πριν. Και καλό τώρα τον αλγόριθμο έδειο. Ωραία, κατασκευάζω ένα πολύγωνο, πάνω αυτά τα 5 σημεία και καλώ το έργο με κάποιο συγκεκριμένο αλγόριθμο. Μπορώ να το καλέσω και χωρίς το αλγόριθμο. Δηλαδή, ένας απλός χρήστης μπορεί απλά να πει έργα πολύγωνο, όπου τότε πρέπει να στέλνει τα σημεία. Και αυτό θα μου δώσει, ανάλογα με τον αλγόριθμο πάλι, θα μου δώσει κάποια νούμερα. Σε τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το Google Maps πάλι το πάνω-πάνω, μου δίνει ότι το κέντρο των πιξελών είναι 3,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 3,81. Και βλέπουμε τώρα τη διαφορά που έχουμε από χρησιμοποιήσω του συνήθως με τα αλγόριθμους που έχει εδώ τα πιο καλύτερη ακρίβεια σε τετραγωνικά τετραγωνικά, δεκάδες τετραγωνικά μέτρα. Ωραία, αυτό. Και πάλι έχω τους ίδιους αλγόριθμους που πάρα πολύ. Οπότε ισχύουν τα ίδια μέχρι είναι αυτό το πιο αρκετό και το πιο ακριβό. Ωραία, τώρα τι έχουμε το πρόβλημα μας. Έχουμε ότι το σφαιρικό είναι το πιο γρήγορο, ο Vincent είναι ο πιο αργός και είναι ο πιο ακριβής. Ενδιαφερόμαστε να κάνουμε μια performance ανάλυση. Και κάποιοι πρέπει να υπάρχουν στο GitHub, γιατί ουσιαστικά κάνουμε πολύ request να βάλουμε αυτό το όσο κάνουμε το development, το πρώτο πάση είναι το ιστορικό του τι κάνουμε γινόμενο. Ωραία, ουσιαστικά τώρα δουλεύουμε σε περισσότερους αλγόριθμους γεωργικούς, οπότε κάνουμε και απόσταση ακνής-ακνής. Ουσιαστικά αυτό θα κάνει να λύσει στο να κάνουμε απόσταση οποιασδήποτε γεωργικές, δηλαδή ένα περίπτωρο από το λίγο με τρύπες, πόση απόσταση έχει με ένα άλλο περίπτωρο. Και επίσης θα χρησιμοποιήσει και στο να βρίσκουμε τους κοντινότερους κίνδυνους στο Πανεπιστημίο. Μάλλον για τα αρμογές είναι να χρησιμοποιήσει το πιο κοντινό πανεπιστήμιο, όπως Κουτράκο, τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, πέρσι κάναμε και το Human of Code. Είχα μια φοιτήτρια από την Κίνα, έκανε κάτι σχετικά με αυτά. Εντάξει, ήταν σχετικά ενδιαφέρον, οπότε σκέφτομαι να το κάνω και φέτος. Οπότε σε περίπτωση ενδιαφέρει και κάποιο είναι ένταξη με σχετικά καλό μισθό. Κάπου στην άνοιξη θα βγάλουμε κάποια θέματα. Αυτό. Ευχαριστώ.